Να αλλάξουμε κλίμα. Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς αρχίζει να κινείται η Αθήνα. Το πρωί το κέντρο της πρωτεύουσας πλημμύρισε από εκατοντάδες Άγιους Βασίληδες, οι οποίοι συμμετείχαν στον χριστουγεννιάτικο αγώνα της χρονιάς. Συνδεόμαστε με τον Μένιο Σακελαρόπουλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από το κέντρο της πόλης. Μένιο. Καλησπέρα, Λίζα. Όντως, κόκκινη φαντασμαγορία στο κέντρο της Αθήνας, κόκκινο αγιοβασιλιάτικο ποτάμι. Σε έναν αγώνα δρόμου διαφορετικό από τους άλλους, το Athens Sandaran, δεύτερη χρονιά στην πρωτεύουσα, εκατοντάδες Άγιοι γυναίκες, άντρες, παιδιά, μωρά, ακόμα και σκυλιά έτρεξαν 2,5 χιλιόμετρα ενάντια στην κακοποίηση των παιδιών. Ιερός ο σκοπός, εκατοντάδες συνδρομείς που πέρασαν μπροστά από τη Βουλή, υπέροχες εικόνες σε γκρίζους καιρούς, εικόνες που έφεραν χαμόγελα. Φυσικά δεν είχαν σημασία οι χρόνοι ούτε οι νικητές βέβαια. Όλοι νίκησαν. Γι' αυτό και στο τέλος, το πριν ήταν κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Η Αθήνα λοιπόν μύρισε γιορτές, με το καλό να έρθουν, Λίζα, μακριά από πυράβλους και κατασκόπους. Πολύ όμορφες εικόνες. Πραγματικά να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μένιο Σακελαρόπουλε. Να πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου...